γνωστή στους περισσότερους από εσάς. Είναι συνέχτης φωτογραφιών, τις οποίες ψηφιοποιεί και τακτοποιεί και συστηματοποιεί στο διακριτικό της βήμα της. Ο blog της έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά, έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό. Κάνει πραγματικά μια προσπάθεια και στο επίπεδο της ταξινόμησης και της τεκμηρίωσης, που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται την κούραση και ενδεχομένως έτσι να της λείπει και μια χαρά βοηθείας. Δίπλα της κάθεται ο Θανάσης ο Παναώρης, επίσης γνωστός και είναι εξαιρετικός, ο οποίος είναι και αυτός συνδέκτης και ο Ζουνίσιος Καραγαλίτης συνδέει τα πάντα. Μαζεύει τα πάντα. Όχι μόνο φωτογραφίες, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά αντικείμενα, όπως έχουν βρεθεί στο δικαστήριο, όπως στο Μαξίδι, και όπως έχουν βρεθεί τα πάντα. Διαφωνώ ότι ο πλούτος, ο ειδικός πλούτος που υπάρχει στον χώρο του είναι αντίστοιχος. Και αυτός πλήρης αγωνίας για το τι μένει για μέσα και μόνο αυτό το υλικό, πού θα καταλήξει, πώς θα καταλήξει, ποιος θα το πάρει, τι θα το κάνει. Δυστυχώς έχουμε μια πολιτεία γενικότερα, για να μην στοχοποιήσω τη δημοτική αρχή, αλλά μια πολιτεία σχετικά διάφορη σε αυτά τα θέματα. Η κουλτούρα της συλλογής και της αξιοποίησης της παραμένει σε καθαρά ατομικό επίπεδο. Θεσμικά λειτουργούν πράγματα, τα οποία όμως εδώ στο Ελλήνιο δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν θεσμοί ικανοί και άξιοι να παραλάβουν ένα τέτοιο υλικό και να το πάνε παραπέρα, να το αξιοποιήσουν. Δυστυχώς πολλές φορές αξιολογούνται τις συλλογές και δεν γίνουν, μην έχοντας τι άλλο να γίνουν, στα χέρια του Δήμου. Και μαθαίνω ότι πάρα πολλές από αυτές απλά συγκεντρώνουν σκόνη κάπου. Και τελικά κάποιες χάνονται κιόλας τελείως. Επομένως, αυτή η δραστηριότητα εδώ στο φεστιβάλ και η ανάδειξη αυτού του θέματος, ίσως ευελπιστούμε, ίσως μελλοντικά να δημιουργήσει τις ανάλογες πιέσεις και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας κάποιος θεσμός, ο οποίος να παραλαμβάνει ένα αποθετήριο συλλεκτικών πραγμάτων, αλλά όχι μόνο μια αποθήκη, αλλά ένας χώρος στον οποίο να έχουμε πρόσβαση προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, που ούτε αυτούς μπορούν να τους αφήσανε, γιατί ενδεχομένως σαν το τμήμα πολιτισμού το οποίο βία καταργήθηκε μία νυχτή, χωρίς λόγο, ένα πολύ πρωτοποριακό τμήμα, θα είχε το ανθρώπινο, θα μπορούσε να παράσει το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών εργασιών ή ακόμα και διδακτορικών εργασιών, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καλλιεργήσει αυτό το αντικείμενο. Δυστυχώς, ούτε αυτό κάτω. Ήρθε ο Κωνσταντίνος Ρίζος, είναι φωτογράφος στο επάγγελμα, παλιός γνωστός σαν το αυτό της ομάδας μας, μας έχει τιμήσει κι άλλη φορά που θα δημιουργήσει το φεστιβάλ. Είναι ο γιος του Γιώργου του Ρίζου, του φωτογράφου, που όσοι τον γνωρίζανε, όσοι τον θυμούνται, είχε το φωτογραφείο του δίπλα από τον κινηματογράφο Λίδιο και του Σουλού Παπαστράτου, τουλάχιστον σε αυτό που θυμάμαι εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο του κατάστημα. Ένας φωτογράφος, ο οποίος όμως από αυτό το λίγο που τον έχω έτσι παρακολουθήσει και δει φωτογραφίες του και εικόνες του και από αυτό που θυμάμαι από μικρός, γιατί είμαι εκεί γειτονιά και κρεμόμαι και στη βιτρίνα του πολύ συχνά, διέφευγε λίγο από το στενό επαγγελματικό κλισέ και πήγαινε παραπέρα. Θα δείτε σε εκείνο το τραπέζι, το μισό σχεδόν είναι αφιερωμένο σε αυτόν και θα δείτε κάτω δεξιά
εικόνες που ήρθαν στα χέρια μας από το αρχείο του μέσου του Κωνσταντίνου, που πειραματίζεται με το μέσο. Δίπλα εκθέσεις, παράξενες γωνίες γύψεις, επεξεργασίες στο σκοτεινό θάλαμο, πράγματα που οι επαγγελματίες της εποχής δεν ξέρω αν τα απέφευγαν συνειδητά, αλλά όπως και να έχει, δεν είχα τον χρόνο κιόλας οι άνθρωποι. Ο Γιώργος Ρίζος είχε τέτοιου είδους ανησυχίες. Είχε κάνει και ένα πολύ μεγάλο έργο με τον Έμιασο, με τον πατέρα του ζωγράφου, τον Χρήστο του Κοκόρου, τον Θωμά, καταγράφοντας τις αρχαιότητες του νομού, αλλά το άξιον λόγο σε ό,τι μας αφορά εδώ δεν ήταν το ότι κατέγραψε, η καταγραφή ήταν ότι κατέγραψε με πολύ ευαίσθητη φωτογραφική ματιά, αφήνοντας όχι μόνο τεκμήρια, αλλά και μικρά έργα τέχνης.